Αγίαν τιμήσομεν εκ φρουγκαρτάς
συνέτριψε ως του διανέης την εξαρθώ βοηθεία και όπλο του Σταυρού υπάρξευνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Βαρβάρα την Αγίαν την πίσωμεν, εφρούγαν τα σπαγίδα συνέτριψεν, και ως πλουθείον έριστην εξαρθών. Ευλογία Κύριου και Έλεος αυτού έρθει επί μας, τι αυτού διαχάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και ο Αγίος Πνεύματι, και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Ελληνικής Θαυμαστός Κύριος Χριστός, ο Αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου, Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού και ευλογημένα να είναι τα έτη σας. Μας αξίωσε η χάρη του Θεού μας που είναι Άγιος, με τις ευχές και τις ευλογίες του Αυθέντου και Δεσπότου μας, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, Κυρίου Βαρθολομαίου, να βρεθούμε εδώ στον ευλογημένο και αγιασμένο μας τόπο και να ψάλουμε τον Εσπερινό για την αυριανή εορτή κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας της Μεγαλομάρτυρος. Και βρισκόμαστε εδώ στα ερείπια της Αγίας Βαρβάρας της Παλαιάς Βασιλικής, η οποία βρίσκεται κάτω από τον δρόμο, μέσα στη θάλασσα και σε όλη αυτή την γύρω περιοχή, η Μεγάλη Βασιλική που υπήρχε σε αυτή εδώ την περιοχή και πάνω στην οποία η οικογένεια Κατσίλη έκτισε αυτό το όμορφο εγκλησάκι και ο προκάτοχός μου ο αείπνιστος Ναθαναήλ Δικαίος εγκαινίασε. Βρισκόμαστε εδώ με τους πατέρες, τον πατέρα Ιωάννη που τόσα χρόνια κουπίασε σε αυτή εδώ την περιοχή, τον πατέρα, ελάτε να σας βλέπω τον πατέρα, Διονύσιο, τον πατέρα Ηλία, τον πατέρα Περικλή, αλλά κυρίως τον πατέρα Αντώνιο που έχει αναλάβει τη φροντίδα και που μας ετοίμασε τόσο όμορφα τον ναό φέτος και τον ευχαριστούμε για όλη του τον κόπο αυτό. Και ψάλαμε τον Εσπερινό με τις ωραίες, όμορφες και χαρούμενες και θεολογικές φωνές των ιεροψαλτών μας, με την παρουσία του Κυρίου Προέδρου, του Άρχοντα της Εκκλησίας μας, του Κυρίου Βαρκά που πρόσθεσε τόσο όμορφο τον πρόναο στον όμορφο αυτό εκκλησάκι για να ανάβουν τα κεριά με φταξία, και με την αγάπη και τη φροντίδα όλων σας, την παρουσία της Χαρίγλιας η οποία δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μας παρακολουθούν από μακριά, και κάναμε την προσευχή μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε μέσα στο γεγονός της παρουσίας του Θεού. Γιατί οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας και τα μεστήρια που παρέδωσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι το γεγονός της ζωής μας, είναι η συνέχειά μας, είναι η δυνατότητα που έχουμε να πορευόμαστε σε ένα κόσμο με ασφάλεια. Και όταν λέω να πορευόμαστε σε έναν κόσμο με ασφάλεια, δεν εννοώ να έχουμε την ασφάλεια του κόσμου, αλλά να έχουμε την ασφάλεια της δυνατότητας να ξεπεράσουμε αυτόν τον κόσμο και να συνεχίσουμε στον αληθινό κόσμο
με φροντίδα ο του ενός προς τον άλλον για να έχουμε αυτή τη δυνατότητα της ελπίδας και της ζωής. Γιατί αυτό είναι που σώζει τα πράγματα, δεν είναι οι δικές μας προσπάθειες μόνο, είναι η φροντίδα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η ευλογία του Θεού μας, του Αγίου, που μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τη ζωή και εδώ και αλλού. Και αν αφαιρέσουμε αυτή τη δυνατότητα της συνέχειας και αυτή τη δυνατότητα της πίστης, η ζωή μας είναι χωρίς νόημα. Και το παρακολουθούμε αυτό και το βλέπουμε κάθε φορά όταν βλέπουμε πως έχουμε πολλά υλικά αγαθά, αλλά δεν έχουμε καθόλου τη χαρά που είχαν οι πρωτινοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν τίποτα από αυτά που έχουμε εμείς σήμερα. Αλλά όπως είχαν μια χαρά που μερικές φορές όταν τη σκεφτούμε κατανοούμε τη δική μας φτώχεια. Αυτή η δυνατότητα λοιπόν είναι μια δυνατότητα που μπορούμε να την επαναλειτουργήσουμε, να την επαναφέρουμε στη ζωή μας, να τη διδάξουμε στα παιδιά μας, να τη διδάξουμε στους γύρω μας για να μπορεί να έχει αυτή η χώρα ταυτότητα. Αυτή είναι η ταυτότητα αυτής της χώρας. Η παρουσία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, η αγκαλιά του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του, η δυνατότητα να στηρίξει ο ένας τον άλλον και να χαρεί αυτά που του δίνει ο Θεός. Γιατί έτσι μόνο χαίρεται κανείς τα υλικά αγαθά που του χαρίζει ο Θεός, όταν μπορεί αυτά να τα μοιράζεται και να τα βλέπει ενεργούμενα στις ζωές των άλλων ανθρώπων. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα γινόμαστε συνέχεια πιο φτωχοί. Θα γίνουμε σαν αυτό που λέει κάποιος, το διάβασα κάπου και μου έκανε εντύπωση. Αυτός λέει ο καημένος δεν έχει τίποτα. Είναι πάμφτωχος, δεν έχει τίποτα παρά μόνο χρήματα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φτώχεια για κάποιον να έχει μόνο χρήματα. Να μην έχει κανένα να τον αγαπάει, κανένα να το φροντίζει, κανένα να το σκέφτεται, κανένα να προσεύχεται για αυτόν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια δυστυχία. Αυτή τη δυστυχία λοιπόν εμείς θέλουμε να την απεμπολίσουμε, γιατί ζούμε σε έναν τόπο που είναι ευλογημένος και είναι συνέχεια το μαρτύριο των Αγίων μας καθημερινό. Βλέπετε, η Αγία Βαρβάρα ήταν ένα πλουσιό κόριτσι, από το πλουσιότερο κορίτσι της περιοχής του. Ο πατέρας της ήταν ο μεγαλύτερος άρχοντας και δεν είχε άλλο παιδί, ένα παιδί. Αλλά είχε πολύ βίσος για τους ανθρώπους. Δεν ήθελε να έχουν οι άλλοι, ήθελε να έχει μόνο αυτός. Δεν ήθελε να μοιράσει το παιδί του την περιουσία που είχε ο ίδιος με τα άλλα παιδιά. Δεν ήθελε καν να ερωτευτεί η κόρη του και να πάρει κάποιον της επιλογής της δικής της. Ήθελε να το κάνει αυτός για να μπορεί να είναι σίγουρος πως τα λεφτά του θα παραμείνουν δικά του, ότι θα μπορεί να βρει έναν φύλακα για τα χρήματα και την περιουσία του, τον οποίο θα παντρέψει με την κόρη του. Αλλά η Αγία Βαρβάρα όμως καταλαβαίνετε ότι είχε μυαλό, ήταν έξυπνη κόρη και άρχισε να σκέφτεται, όχι μόνο με το μυαλό της, αλλά και με την καρδιά της. Έμαθε λοιπόν για τον χριστιανισμό, έγινε χριστιανή μυστικά και όταν ο πατέρας της το ανακάλυψε, πήγε και την παρέδωσε στον άρχοντα, μια και τότε είχαν αρχίσει οι διωγμοί. Και είπε, συνέτησέ τη, και αν δεν μπορείς να τη συνετήσεις, κάν την ό,τι θέλεις εσύ. Και δεν μπόρεσε να τη συνετήσει ο άρχοντας, αυτός δηλαδή που ήταν υπεύθυνος για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για τον Αυτοκράτορα, και βγήκε η απόφαση ότι η Βαρβάρα θα εκτελεστεί με ξύφος, θα κοπεί το κεφάλι της με ξύφος. Καταλαβαίνετε ότι ο κάθε πατέρας τι θα έκανε. Θα προσπαθούσε να σώσει το παιδί του. Παρουσιάστηκε λοιπόν ο πατέρας μπροστά στον άρχοντα και είπε, αφού αποφασίσατε να τη σκοτώσετε με ξύφος, σας παρακαλώ, εγώ θα πρέπει να είμαι αυτός που θα σηκώσω το ξύφος και θα τη σκοτώσω. Και πήγανε στον τόπο της εκτέλεσης και ο πατέρας πήρε το ξύφος και αποκεφάλισε το παιδί του. Γιατί αποκεφαλίζοντας το παιδί του είχε τη βεβαιότητα της δικής του ισχύως. Καταλαβαίνετε πόσο μπορεί να σκληρύνει η καρδιά του ανθρώπου χωρίς Θεό. Και λέει το Συναξάρι πως, φεύγοντας ευχαριστημένος από τον τόπο, μόλις είχε κόψει το κεφάλι του παιδιού του με το ξύφος, της Αγίας Βαρβάρας δηλαδή, εκείνη την ώρα έπεσε ένας κεραυνός που τον έκαψε τόσο που δεν βρέθηκε ούτε ένα ίχνος από την παρουσία του πατέρα. Διαλύθηκε τελείως
και κάηκε εκείνος ο τόπος. Αυτό είναι κάτι αποτροπιαστικό που μας κάνει να σκεφτόμαστε την ευθύνη που έχουμε να δώσουμε στα παιδιά μας, την ελπίδα, να έχουμε τη δυνατότητα να τους δώσουμε την αγάπη για τον συνάνθρωπο, τη φροντίδα για τον άνθρωπο, τη φροντίδα για τον εαυτό τους και για τους άλλους και την αλήθεια, την μόνη που είναι η παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη ζωή. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι πάντοτε. Πολλά, πολλά, πολλά να είναι τα έτη σας. Έλα, πατέρα Ιωάννη, θες να πεις κάτι? Θέλω να πω πολλά, αλλά δεν μπορώ να πω πολλά, δυστυχώς. Μια χαρά είσαι. Μια χάση και δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Αυτό που μπορώ να πω, θέλω να πω είναι ότι σας αγαπάμε με ό,τι καρδιά μεγάλη έχουμε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εμείς, εσάς, για να βοηθήσουμε όλοι μαζί το Θεό που προετοιμάσαμε. Θυμήθηκα μια διαγμάδα που την είπα πάλι πριν δύο χρόνια και θα δώσω τον Βασίλη, αν είναι εδώ, να το πει πάλι για να σας θυμηθούν. Ματινάδα θα μας πει ο Πατριάρχης, ματινάδα, δεν έχει γραμμένη. Ευχαριστούμε πολύ, Πατριάρχη. Ήτανε, αλλά... Δυο μας να διώξει εμένα, να συγκρατήσει εσέ που είσαι καλύτερος από όλους μας. Εγώ θα πω κάτι πέρα. Εγώ είμαι γέρος άνθρωπος, εγώ πρέπει να πάω πρώτος. Κύριε Διευθυντά, ευχαριστούμε πολύ για όσα κάνατε για τόσα χρόνια στην περιοχή μας. Να είστε γεροί, δυνατοί και χαρούμενοι όλοι σας. Αυτή η κρατάτε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Πατέρα Ιωάννη. Έλα. Μπορεί να μην γυρίσει. Έλα με καλά. Γιατί δεν είχε μεγαλύτερο. Χρόνια πολλά. Νικόλα, ευχαριστώ. Σέβασα. Μαρικό. Μία. Άμα το δείξω το πω. Χαιρετήματα στο φίλο μου το Τσιπουράκι. Δεν θα το φάω τώρα, θα πάμε τώρα. Θα καλησπέρισω την κυρία Μαρία Νιώτη, όπου και βρισκόμαστε στα Καρδάμενα. Μόλις ολοκληρώθηκε ο εσπερινός με τον κύριο Κύριο Ναθαναήλ, πείτε μας δύο λόγια για την ιστορία της Αγίας Βαρβάρας. Η Αγία Βαρβάρα ήταν η Αγία που ήταν για τα σπηριά. Τα παιδιά βγάλανε τότε τις ανεμοβλογές εκείνα τα χρόνια μου. Δεν γιατρευόντουσαν στον ύπνο, φανερώθηκε στον ύπνο μια ενισχύση, δηλαδή θα βράσει το στάρι και θα ποτίσετε από το ζουμό τα παιδιά. Τώρα βέβαια κάνουμε εμείς τα βάρβαρα που τους βάλουμε ό,τι βάζουμε στις αφίδες, βάζουμε το σισάμι για να τα κάνουμε πιο όμορφα. Και εγώ να σας πω ένα αυτό που έτυχε σε ένα ξάδερφό μου. Ο δικηγόρος Φονταρώτας, μικρό παιδί, ήταν στο γυμνάσιο και έκανε εγχείρηση σκολκοειδίτιδα και δεν έκλεινε η σκολκοειδίτιδα, δεν έκλεινε η πληγή. Έτρεχε συνέχεια, αίμα και πίο. Μια μέρα, όπως καθόταν το παιδί, ήταν την Αγία Βαρβάρα και του λέει, εγώ θα σε κάνω καλά. Και πήγε, έκανε ένα σταυρό στην πληγή και λέει στη μαμά του, μαμά, ήρθε μια Αγία και μου είπε, εγώ θα σε κάνω καλά. Λέει η θεία μου, πάει το παιδί μου, έπαθε τόσο καιρό, λέει ξαπλωμένο αυτό. Λέει πώς ήταν η Αγία μου, πώς ήταν, του δείξε, λέει αυτή, δείξε την εικόνα. Η Αγία Βαρβάρα, λέει, με κάνει καλά. Μεγάλωσε, σπούδασε και μετά πια ήρθε μια μέρα να τη λειτουργήσουμε. Και του λέω, Δημήτρη μου, πρέπει να κάνει κάτι στην Αγία Βαρβάρα, γιατί σε έκανε καλά. Και μου λέει, τι να τη κάνω, λέω να στείλω λεφτά να κάνουμε τα πρωτοπαράθυρα. Λέει, θα σου τα στείλω, θα σου τα στείλω να τα κάνουμε. Thank you.
Πραγματικά πολύ μεγάλη θαυματουργική. Είναι η Αγία, όλοι οι Αγίοι θαυματουργοί. Όλοι. Φανταστείτε τώρα αυτή η Αγία που την εφόρευσε ο ίδιος ο πατέρας της. Ο ίδιος ο πατέρας της. Με την καρδιά και τι αυτό. Εδώ το παιδί σου αρρωσταίνει και τρέμει. Και προσπαθεί να το κάνεις καλά. Και αυτός σκότωσε ο ίδιος. Αλλά είδατε όμως ότι η Θεία Δίκη δεν τον άφησε. Του έδειξε τον κεραυνό και τον έκαψε. Αυτά. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Βοήθειά μας να είναι ολονό. Όλοι οι Άγιοι να μας προστατεύουν και να μας προσέχουν. Και εσένα να σε έχουν καλά που τρέχεις και κάνεις τα ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Τον Δέσποτά μας, τους ιερείς μας, όλους να τους έχει καλά. Όλος ο κόσμος να έχει και να Μαρία την υγεία του πάνω απ' όλα και να βρεθούμε ξανά του χρόνου εδώ. Εγώ δεν μπορώ, είμαι πια έτσι αυτή, αλλά έρχομαι. Ήρθατε, την καθαρίσαμε, δεν μπορώ. Θέλω σε όλα τα μοναστηράκια που γιορτάζουν. Προσφέραν και τα νοστιμότατα βάλβανα εδώ. Εμείς τα φτιάξαμε. Εσείς. Μεταξύ μου, η Αγγέλα και εγώ. Τρεις γυναίκες προσφέρατε σήμερα τα βάρβαρα και για το έθιμο, για να... Έτσι, για το έθιμο. Γερές δυνατές και του χρόνου. Και εσείς να είστε καλά και ό,τι επιθυμεί ο κάθε άνθρωπος από το δίνει ο Θεός. Είμαι η κόρη μου. Να είστε καλά, ε. Μα το μηχανάζει πας στο ροκάτρο.